ξεκινήσουμε. Οι δύο παίκτες είναι 4-1 και οι δύο. Νικητής θα δώσει ID μετά και θα μπει. Ο χαμένος νομίζω ότι επειδή είμαστε οριακά 7 γύρι, θα έχει μια ελπίδα να νικήσει και να μπει σαν 5-2. 4 ναι. Αντώνης. Κερδίζει ο Σοκράτης νομίζω το ζάρι που είναι πολύ σημαντικό μέσα από το Red. Ειδικά main με τα thoughts και τα connections και όλα αυτά τα επίπονα πράγματα. Τα υπόλοιπα μάτια θα winning είναι Λιαπάτης εναντίον Δημητριάδη, Άβρες με control, εδώ Δημητριάδης έχει ένα edge. Φελαχίδης με... Φελαχίδης με τον Κανέλη που βλέπαμε πριν. Είναι... Με συγχωρείτε. Ο Κυρίτσης με τον... Ο Κυρίτσης που είναι 4-1 με τον... Ποιο είναι. Πάντως όσο πάνω είναι το Red Green Aggro απέναντι σε Rabble. Ναι, και έχουμε... Έχουν δώσει το ID η πρώτη, ο Βολάκης με τον Κυρένε και είναι ναι, μέσα. Το Θάνατο Αμαραντίδη. Α, ναι, ο Θάνατο Αμαραντίδη είναι 4-1. Το Μουράτι με τον Γιώλο Καπέλο. Ο Μουράτης με τον Γιώλο Καπέλο, ξέρουμε τι λεστά παίζει. Δεν ξέρω. Ναι, και εγώ η αλήθεια είναι αυτός που δεν ξέρω ψαρί τους. Οπότε από αυτά τα 5 ζευγάρια θα βγουν οι 5, συν τους 2 που έχουν μπει 7. Και θα μπει μάλλον και ένας 5-2. Ο Βολάκης είχε, ήταν 5-0, ναι. Ο Κυρενέας έδωσε ID. Ναι, ο Βολάκης έδωσε, ο Κυρενέας έδωσε με το Βολάκη ID. Ναι, ήταν 5-0 και 2. Έχουμε και ένα Μάλιγκαν εδώ από τον Άντωνη. Το χέρι του. Ο Βολάκης είχε κάνει per down, νομίζω. Βολάκης, ναι, είχε κάνει per down. Ήταν 4-0 και έκανε per down. Per down, ναι. Και κέρδισε. Και κέρδισε και ήταν μόνος 5-0. Και ήταν μόνος 5-0. Και κέρδισε. Είχε κερδίσει. Τώρα εκεί. Ξέρω, μετάει. Κάνει στο deck. Αν το ανακατεύει, κάνει ένα ιδιότυπο pile shuffling. Γιατί τα spell σε αυτό το deck είναι σημαντικό. Ναι, μένει να κερβάρεις, αλλά κάποια στιγμή θες να κολλήσεις 4 μάνα και να τραβάς μόνο κάρβονο. Και θεωρητικά υπάρχουν κάποιοι τρόποι να ανακατεύεις να είναι καλύτερη από τους άλλους. Να το να κλέβεις, αλλά να είναι καλύτερο. Και 6 spell, πες στα 5. Πολύ κακό. Το για τον Αντώνη. Πάρα πολύ κακό, ο οποίος ξεκίνησε 1-0, έκανε 1-1 μετά έπαιξε με τον Κυρίτσι στο δεύτερο γύρο και μετά κέρδισε. Κάνε την ομάδα πάλι πρώτη, ρε Αντώνη, ο Αντώνης όμως νομίζω στο πρώτο game είναι έτοιμος να κάνει το όμποε. Βέβαια αυτό το Rabble, ανάλογα και τυχαίρι, κρατήσει ο Σοκράτης, ο οποίος φυσικά ξέρει όχι απλά τι παίζει ο Αντώνης στα deck, ξέρει ακριβώς τη λίστα, την έχουν δουλέψει και μαζί χθες που σε έβλεπα. Και προφανώς εσύ έπρεπε να την αντιμετωπίσει το deck. Τι να αντιμετωπίσει, το θέμα είναι ότι ένα μέτριο χέρι το open στη Mulligan με τον Black Green, δηλαδή όχι ένα χέρι το οποίο έχει δύο thoughts και δύο connections, ένα μέτριο χέρι το οποίο λες ότι πρέπει να βρω και κάτι. Ή μπορεί να αργήσω λίγο να κάνω εδώ Skyland, μετά ξανά με ένα Skyland. Τι θα πήγαινε. Αν το Αντώνης έχει κρατήσει, έχει δύο plants, το James, Mutter. Είναι κακό το χέρι που κράτησε. Αλλά δεν νομίζω ότι έχει νόημα να πας στα 4 αυτό το. Ο Σόκος εδώ παίζει δεύτερο Skyland και κάνει pass. Εντάξει, τουλάχιστον έχει κάνει μια αργή αρχή και ο Σόκος. Εδώ μου θα βάλω και έχουμε το μικρό. Το οποίο είναι η Young. Στο καλό. Young Romance. Τι παίζει. Παίζει Rabble, το ξέρω, αλλά είναι ένα υβρίδιο. Αυτό είναι τεκιά παπατζαρούχα. Ναι. Νομίζω παίζουν κάποιους Young Pyromancer και στο sideboard παίζουν δύο πυρφόρους μαζί με τα πολλά καψίδια και γυρίζουν και κάνουν. Α, νομίζω και ο Βολάκης αυτό παίζει. Ναι, ναι, είναι Team Van εκεί. Η Milan μίλησε. Η Milan είναι 2-3-2 τώρα, από όσο ξέρω. Είναι λίγο δύσκολο να κάνει το bait. Rabble Red με Burn. Rabble Burn, ναι, εντάξει. Είναι, ναι, το θυμάμαι, το συζητούσαν χθες το υβρίδιο. Πάντως η αλήθεια είναι ότι με τα πολλά Burn από το sideboard. Σύνολο 11 ή 12. Από το Brian Doing. Α, κοίτα, Yugi, μπορεί να καταλάβεις ότι εγώ όταν βλέπω decks που έχουν mountains στο mana base, δεν τα κοιτάω. Δεν με ενδιαφέρει τι παίζουν τα goblin. Ενδιαφέρον. Ο Rabble Master είναι μια κάρτα με πολύ μεγάλο potential. Δηλαδή βλέπουμε να μπαίνει σε mid-range listers, σε aggro listers, σε aggro burn listers. Να είναι και το νέο Etherlink. Να δείχνουν και το control. Πάντως, δεν ματσάρει καλά. Ο δαίμονας που είναι ένα χοντρό threat και θεωρητικά θα είχε κάποιο impact αυτή τη στιγμή, δεν ματσάρει πολύ καλά με τα goblins που ξερνάει ο Rabble Master. Αλλά μάλλον πάει για το devotion. Ναι, εδώ θα στρίψει ο Αντώνης μάλλον για πολλά.
Καλά, που τα ξέρουμε. Κάτι ξέρουμε για κόπελα. Μαζί μας τα τρώγαμε χθες. Ξέρουμε τι πράγμα. Α, καλά. Δεν είναι κοντρολόκαρδα. Μάλιστα. Θα φάμε το... Ναι, δεν είμαι κούκλα, έχω μια επιλογή στο να καταλάβω ότι βλέπω. Θα φάμε μάλλον ένα κομπλινάκι. Α, ναι, θέλει να στρίψει για πολλά με το Master, σωστό. Και είναι και η Muta Volt, οπότε γράφουμε 5, 7 και 2, 9. Πολύ γερό αυτή τη μάτια. Όχι, όχι, ο Αντώνης είναι στα 21. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουμε μια δυσκολία με το live, θα το... Δεν είναι. Δεν φαίνεται και κάτι. 10. 10-20, κάπως κατά λάθος πάτησε το 21, δεν είναι 21 σίγουρα. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι θα πάρει ένα live. 10-20 για να φαίνεται. Ένα δούμε τώρα. Ο Αντώνης παρά το μάλλον στα 5 έχει κάνει μια πολύ δυνατή. Ξέρω πάλι, αυτά δεν φαίνεται, έχει... Και έχει magma jet έχει στο χέρι. Το magma jet το φιφτών. Ναι, magma jet. Ενδιαφέρον. Είναι ένα magma jet και ένα stock of flames. Και είναι πραγματικά επικίνδυνο αυτή η μίξη τελικά για το... Για το... Ναι, αλλά είχε κι άλλο token. Ναι. Ισχύει το, το token που το πρώτο που token μπαίνει, θα να γίνεται. Κάθε, να... κάθε φορά θα πρέπει να γίνεται το προηγούμενο. Ο Κιουρίς ξέρουμε πόσο είναι, ο Κιουρίς δεν πήγε πολύ καλά νομίζω. Ναι, 3-2. Όχι, όχι, τι 3-2, 0-2 drop έκανε, έχασε το Δημητρία δεύτερο γύρο. Ναι, ναι. Κάτι, δεν ξέρω αν συνέχει να παίζει, πάντα 0-2. Σκέφτε το Σόκος. Ρόξα 3 θα παίξει, Drown is all main. Όχι, μια σπέκτρα για να ψιλοβλοκάρει και αφήνουμε πίσω 2 μάνα. Μάλιστα. Θα ρημουβαλιάσουμε τώρα, δεν θα ρημουβαλιάσουμε, τι θα κάνουμε, δεν ξέρω. Έχει ένα δαίμονα στο χέρι, strike έχει ο Αντώνης. Για να τράβηξε strike. Ο Αντώνης έχει πολύ καψίδι. Και το ένα καψίδι είναι τζάμπα. Ναι, δεν μπορεί και ο Σόκος. Έχει και ένα goblin, έχει και ένα wonder, νομίζω είναι το goblin που δάρουν τα tokens. Λέω πολλά εγώ. Έτσι εδώ πέρα να δούμε τι θα γίνει. Όπα, πήγε και ο battalion τύπος. Θα τα... Είναι... Ναι, ένα... Παρά το Μάλιγκαν στα 5 ήταν. Είναι αυτό. Μάλλον δεν ήταν, ήταν ότι ο Σόκος δεν είχε καλό χέρι. Ήταν αυτό που έλεγε, κράτησε το. Κράτησε ένα μέτριο χέρι. Και το μέτριο χέρι. Με τα Σκράιλαν, με την προπόθεση ότι θα βρει κάτι. Και δεν. Βέβαια εντάξει, αν έχει, δεν ξέρω αν κρατάει μία ή δύο κάρτες. Αν έχει κάποιο removal, δεν έχει μα βασικά για το Γερικό Ραμπλουμάστερ. Ναι, προφανώς, αλλά το δικό βαθμίς. Ναι, αν μπήκε. Για να δω. Ο Αντώνης σκέφτεται γιατί είναι αυτό που λέγαμε πριν για τη λίστα, δεν συγχωρεί τα λάθη. Αν ο Αντώνης αυτό το γύρο έχει επιλογές πολλές, είναι να παίξει ένα καψίδι και να κάνει ατάκ με κάποια, έχει να μην παίξει, να μην κάνει τίποτα να αφήσει. Εγώ θα παίζα τον Μπερνίδη στον... Άμα έχει light strike στο χέρι, θα το παίζα στο 2-3, θα σάκαρα ένα γκόμπι και θα μπαινα. Ναι, ίσως αυτό είναι το πιο efficient. Δηλαδή, του χαλάς και τον τυβώσει. Αλλά αυτό που βλέπουμε να κάνει είναι ότι πάει να βγάλει, πάει να κάνει 4 με το hook 3. Έχασε life ο στόκο, ο σόκος. Ο σόκος κάνει ένα life και ο Αντώνης το αφήνει, δεν κάνει το combo. Ποιο το? Δεν κάνει combo που θα μπορούσε να κάνει με τα 2 mana lightning strike, με τα 4 κριτζουρία για combo. Γιατί μάλλον δεν θα μπει ατάκι. Τι κομβόκ είχε. Έχει σπόκο η flame στο χέρι. Α, έχει μόνο μπερνίδια. Τρία μπερνίδια στο χέρι. Και ο σόκο στα 9 είναι λίγο σφιχτό. Μάλιστα. Εδώ είναι ρίσκο. Τα κρατά όταν τα μπερνίδια τα κάνει πάνω του. Αυτή τη στιγμή έχοντα. Ρισκάρι όμω γιατί 9... στον Grey Mare ήταν τελειώσει το χέρι. Ναι, μα έχει ακριβώ 9, 9 πόντου μπαίνουν στο χέρι. Αν δεν βγάλει. Άλλο έχει για να δω. Εδώ νομίζω έφερε ένα connection στο σόκο. Δεν είναι πολύ. Έξω, ναι. Attack. Αλλά ο Αντώνης είναι υπερβολικά χαρούμενος αν όλος κάνει attack με τα χρήματα και τα κρατήσει πίσω. Αλλά δεν νομίζω το Σοκράτης. Ενώ για κάποιο λόγο τον έχουν ακόμα στα 21. Α, έφαγε τέτοιο ρε. Την Power Flash για να περωμάσει. Καλά ήταν το 21. Α, μάλιστα. Εντάξει. Έχουμε εδώ ένα κενό. Θα μπει ο δαίμονας. Και 7. Δεν τον νοιάζει τον Αντώνη αυτή.
Αυτή τη στιγμή έχει lethal στο χέρι του, απλά ελπίζει να μην έχει gain life. Αν δεν έχει gain life, νομίζω έχει ένα αντιβάρφλε στο χέρι, αλλά δεν το ανακάτεψε, το είδα. Αυτό είναι πρόβλημα αν έχει αντιβάρφλε. Έχουμε μία land στο χέρι, σίγουρα. Ένα connection νομίζω. Που είναι κάτι κακά ακόμα. Πράγματα. Ναι, αυτό κάτι ακόμα. Αν το κάτι ακόμα δεν είναι merchant, η αντιβάρφλε για να πάρει 7 life το δαίμονα. Ο Αντώνης νομίζω ότι δεν παίζει σκάλπαξ στο main, έτσι δεν είναι. Πρέπει να παίζει 3 στο sideboard. Παίζει 2. Έχουμε μπροστά μας, ναι, λίστα. Έχουμε τη λίστα. Παίζει 4 σόκο, Αντώνης. Παίζει 2 σκάλκρακ στο sideboard. Main παίζει 4 mega budget, 4 stock the flames, 4 lighting strike και 4 shock. Ναι, η αλήθεια είναι ότι το deck είναι πιο πολύ προς burn. Βασικά είναι ένα burn που απλά έχει βάλει το Rabble Master και Legion Loyalist και Young Pyromancer. Βασικά είναι ένα μόνο red burn. Ναι, και έχει κόψει Agro κάποια burn. Lands. Ναι, δεν παίζει... Από το κλασικό burn έχει κόψει 3 lands. Παίζει, τα τεσσάρια τα spell. Ναι, είναι συμπαθητικό. Εδώ ο Χρονόπουλε ρωτάνε για την υγεία σου, αν είσαι άρρωστος. Για ποιο πράγμα το ρωτάει αυτό. Τη ροή φωνή που είναι φιασμένη. Μια χαρά είμαι, αν παρακάτω. Ένα μάνα θα το τσίσω. Δεν θα του αρέσει πολύ. Το που θα δει. Είναι το πλάνο Γκιοντίν. Ναι, κάνω 2 για να πάρω αυτό που κάνει 3. Γιατί μάλλον αυτό άλλο θα κάνει response ναι. Λογικά το καψίδι πάνω του. Ναι. Πάει στα 4 πάνω του. Πάει στα 5 ο σόκος. Τα 2. Λέει κάνω του. 5-3. Πάνω παίρνει το 3. 5-3 για το 1 life μπορεί να πάρει. Παρά το 5. Είναι στο 5 και αν ο Αντώνης. Μάλλον παίζει το άπχη στο άπχη το σκρά, το damage. Το θέμα είναι αν ο σόκος το κάνει αυτό για να... 4 μάλλον. Για να δει αν έχει ανοιχτό δρόμο για τον Τιβάρου Φλέση. Δεν μόνο και δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. 4 μάνα, δεύτερο δε. Και νομίζω ότι ένα creature όχι πρέπει να το κάνει. Νομίζω. Μονταβολή. Σακ. Λογικά. Τη μία για τάπνε και κερδίζει ο Αντώνης. Μάλιστα. Ένα με μάλιγκα στα 5. Καλό. Μωρήθηκε από αυτό που είπαμε το μέτριο γενικά χέρι. Αυτό. Ήταν το χέρι το ύπουλο που είναι μέτριο, έχει τα σκράνλ και λες θα γίνει καλό. Έχω και ένα δαίμονα να μπουκώσω τον πόρτι να ξαναμπαίνω. Ελπίζω ότι τα σκράνια θα μου δώσουν κάποιο δεν τον έδωσα. Και γνωρίζοντας ότι ο Αντώνης παίζει αυτή την ιδιότυπη λίστα που είναι πιο πολύ burn, τέλος πάντων, μάλλον ο δαίμονας παίρνει πιο πολύ value από ότι στο απλό Rabble Red. Στην ουσία, η μόνη κάρτα που τον προβλημάτιζε τόσο πολύ και του χαλούσε τόσο πολύ το θέμα του να παίξει το δαίμονα και να κάνει race με αυτόν, ήταν βασικά ο Rabble Master, ο οποίος... Λοιπόν, για να δούμε, το sideboard έχει το... Ωραία, το Αντώνη έχει 3 Eidolon of Great Revel. Τα οποία μπαίνουν σίγουρα. Γιατί κάνουν τα removal του άλλου να είναι Jabba Shock. Έχει 2 Boros Reckoner που δεν τα βάζει. 3 Searing Blood δεν τα βάζει. Ένα Magus Raid. Τα 2 Skullcrack μπαίνουν. Λογικά μπαίνουν, βέβαια. Και εγώ θα βάζα και του 2 Perforos. 2 Mizzy Mortars και 2 Perforos. Mortars όχι. Του Perforos λογικά του έβαζα. Ναι. Perforos. Δεν ξέρω τι κάνει ακριβώς με το θέμα κρατάω ή αφήνω on the play ή on the draw Young Pyromancer. Εφόσον on the play θεωρώ ότι. Λέει αυτά τα χέρια τα κρατάει ο Βέρτ. Ναι, αλλά εγώ κάνω διαφορετικά σκράι όμως, όχι σαν το σόκο. Κάνω καλύτερα. Όπως καταλαβαίνετε, λοιπόν... ο Χρονόπουλος δεν κάνει ποτέ λάθος, δεν λούζει ποτέ. Οπότε δεν έχετε να προσάψετε τίποτα. Ακριβώς. Λοιπόν, τι τώρα, έχει να βγάλει τώρα. Να βγάλει. Και τα σοκ φαίνονται και πολύ αδύναμα. Αυτά τα δύο damage. Βέβαια, ξέροντας ότι ο σόκος παίζει Drowning Sorrow στο sideboard. Παίζει πόσα. Πρέπει να παίζει. Δεν παίζει κανένα, μάλιστα. Κανένα ενδιαφέρον. Δεν παίζει τελικά ακριβώς και λίγο το Daniel. Παίζει στο sideboard 4 Dures τα οποία μπαίνουν. 3 Doomblade τα οποία μπαίνουν. 2 Farika's Cure τα οποία μπαίνουν. Ένα Connections που δεν μπαίνει. Ένα Golgaritzer που μπαίνει. Του Scavenging Goose νομίζω ότι και αυτό μπαίνει. Οπότε πρακτικά το sideboard του δεν βάζει έναν έρεμπο, ένα connection για 2 νήσες. Οπότε έχει 11 κάρτες, θα τις φέρει λογικά στο game. Εσύ πώς είναι sideboard τώρα, σίγουρα τα thoughts, η νήσα και τα underworld connections είναι οι χειρότερες κάρτες. Και τα hero downplays είναι αργά. Είναι λίγο αργά και μια που βάζει φθηνά removal μπορεί να μειώσει κάποια. Και είμαστε στη κάπως έτσι.
Την Powerfulness έχει διπλό ρόλο. Αφού θα βάζει. Σοκράτης βαράει με δύναμη τη κάρτα, ακούγονται μέχρι εδώ μέσα. Που σαφλάρει. Ναι. Και αφού ο Μάικ θα έβαζε πυρφόρο, δεν είναι σίγουρα η σωστή λύση. Δεν νομίζω ότι δεν μπορεί κάποιο. Γενικά ο Αντώνης, επειδή ξέρει ότι θα φάει αρκετά removal, παθήσει με τον πυρφόρο και με το Idol of Great Revel, δηλαδή να βγάζει value ακόμα και από τα removal. Στην ουσία να τον κάνει δύο για μία, γιατί θα τρώει. Μου σκοτώνει το creature και κάνω και ένα τζάμπα σοκ. Μου σκοτώνει μία για μία και ένα τζάμπα σοκ. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό σε ένα blitz deck. Και μην ξεχνάμε ότι αφού κατάφερε και πήρε αυτό ο Αντώνης, παίζοντας δεύτερος νομίζω, και μάλιστα στα 5, έχει στη χειρότερη για αυτόν περίπτωση, αν χάσει τώρα, έχει ένα ακόμα game που θα παίζει πρώτος. Μπορεί πραγματικά να μην τον δει ο αντίπαλος. Ισχύει. Ένα λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι... Η αλήθεια είναι ότι η λίστα του Όχι, Σοκράτη... Τσάντρα δεν υπάρχει στο sideboard. Δεν παίζουν στο sideboard, τους έτσι έχει κάνει πυρφόρος για να κομπάρει με τα token του Rabble Master και του Pyro Master. Ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον πλάνο, ιδίως απέντσι σε deck όπως Pokers, το Monsters, το οποίο πλέον δεν τρως ένα πολύ κρανό για ξέρεις ότι είσαι καμένος, τους πέρασε κάποια πρώτα damage και μετά έχεις το απαραίτητο reach. Τα lands είναι 17 mountain και 4 mutable. 21 lands παίζει και έχει κόψει από το κλασικό το Rumble Red, έχει κόψει και τους Maka και γενικά ρε παιδί μου αρκετά creature και τους Misery, οι οποίοι okay, μπορούν να δώσουν ένα explosive draw, πολύ explosive. Αλλά γενικά να τους τραβήξει μετά είναι κάποιες απλά αρκούδες. Μάλιστα. Θα δούμε πώς θα πάει τώρα το sideboard. Θα εξαρτηθεί πάρα πολύ και από το... Έτοιμοι παίκτες να τραβήξει τα χέρια τους. Θα εξαρτηθεί νομίζω πάρα πολύ από το χέρι του Αντώνη. Πιο πολύ παρά του Σοκράτη. Ναι. Είπαμε παίζει ο Σοκράτης πρώτος. Ο Σοκράτης έχει βλέπουμε τρία αντιβάρουλες. Τρία αντιβάρουλες. Ή δύο ή τρία. Ένα Bile Blight. Δύο Lance και ένα Δαίμονα. Κρατάει αμέσως, άρα μάλλον και οι δύο έχουν καλά χέρια. Δώσε ένα Stoker Flames, ένα Wander, το οποίο είναι ένα Σάτυρος, πολύ καλό. Ένα Σάτυρος, σωστά. Ναι, Land Go. Έστα. Για να δούμε. Δεύτερο Mountain, Attack. Περιμένει να δει, το κάνει την Power Flash. Θα πάρει και ένα Live Wander. Τελεύω αυτά. Δεν νομίζω να κρυφθεί στο Race. Αν δεν έχει follow-up με το Tundra. Εντάξει, μπορεί να κρυφθεί στο Race, αλλά δεν έχει. Κατάει όλο removal ο Σόκος στο χέρι του. Πρέπει να έχει τουλάχιστον δύο ακόμα. Ναι, σίγουρα. Ένα Swamp και ένα Δαίμονα. Έχει ένα Swamp, ένα Δαίμονα, έχει ένα Bind Light και ένα ακόμα. Έχει καλό χέρι ο Σόκος. Ο Αντώνης βλέπω ότι κρατάει ένα Rumble Master, ένα τι ήταν, ένα Stoker Flame. Response, μάλλον πριν μπει το για να το φάει. Άρα δύο. Είναι αυτό το πλάνο εκεί που θέλει να πάει το game ο Σοκράτης. Εδώ θα πέσει ο Δαίμονας. Θα πέσει ο Δαίμονας και ο Αντώνης έχει πρόβλημα τώρα. Χωρίς άσπρα έχει πρόβλημα. Ακριβώς. Θα πάει μια καρδούλα. Είναι ένας Young Pyromancer, λογικά θα τον παίξει. Και με τα παιχνίδια θα προσπαθήσει. Αυτό ήταν ένα καλό ντρο. Θα προσπαθήσει τα παιχνίδια και το Δαίμονα. Νομίζω έχει κι άλλο. Έχει Skullcrack, Lightning Strike, Stoke the Flames και έχει αρκετά καψίδια. Ο Σοκράτης όμως έχει τον Bile Blind, το ξεχνάμε. Θα στρίψει. Δεν θα, ο Αντώνης θα πάει την εξάρα, δεν τον ενοχλεί ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή. Ναι, η πρώτη. Πειράζει. Και η δεύτερη είναι και τα free. Μετά έχει πάρει και life, είναι αλήθεια. Ναι, έχει πάρει life. Τώρα και είναι, το κακό για τον Αντώνη είναι ότι ο Σοκράτης είναι υγιέστατος. Αυτό. Δηλαδή, δεν ξέρουμε αν θα φτάσουμε. Σκέφτεται ποιο ρημού, ποιο μπερνίδι θα κάνει. Πολύ καλό στο χέρι. Έχει Strike, Skull Crack, Stoke the Flames και ένα που δεν βλέπουμε. Μπορεί να είναι δεύτερο Stoke. Άδειξη. Είναι αρκετά. Αρκετά παιχνίδια. Κάτι τους ακούω, συζητάνε τώρα. Δεν ξέρω αν έχουν κάποιο issue και δεν παίζουν. Με τα priority, δεν ξέρω τι κατάλαβα. Τώρα έχει Stoke, Skull Crack. Έχει κάποιο. Νομίζω ότι θα κάνει το Stellite Ride το πιο τρένο. Κάνει και ένα trigger το token. Ο Σοκράτης θα βρεθεί. Α. Έχουμε είπαμε τον Bell Blight, οπότε. Σχετικά. Παίζει τον Bell Blight. Περιμένει να βγάλει μάλλον το maximum value όταν όλο θα ποτάρει ότι κάποιο token του θα θυσιαστεί στο δαίμονα. Τότε να του κάνει τον μπλοκ, Γκουλγκάρι Τσάρμ,
αυτό ήταν πολύ σκληρό. Είναι κάτι για το οποίο δεν νομίζω να κάνει κάτι. Έχει φέρει και αρκετά λάντς. Και κανένα μου τα βόλτα. Σημαντικό. Δείχνει να είναι σε άσχημη θέση. Έφερε το ένα γκολγκάρι τσάρμ που έχει. Ένα έχει. Έχει ένα στο sideboard, το έφερε την κατάλληλη στιγμή. Γιατί έτσι πρέπει να γίνεται. Ναι, έχει ένα γκολγκάρι τσάρμ. Βέβαια, είχε και να μην το είχε. Είχε τον Bayern Light, απλά θα άφηνε κάτι να ζήσει. Πέντε ο Μέρτσαν, εδώ θα φέτο καλά κρατηρισμό στο τρίγκερ του Μέρτσαν. Ναι, μεν. Δεν βγάζει το game ο Σοκράτης out of reach. Αλλά. Τέλο το 17 είναι στο 11, έχει φύγει. Και πάλι ο. 11 life, ο Αντώνης έχει θέμα. Ο Βάνι θα προσπαθήσουμε να τον έχουμε στο επόμενο, άμα έχει ελπίδες. Ο Βάνι είναι 3-2, νομίζω είναι πολύ δύσκολο. Ναι, είναι 3-2. Α, ναι, είναι 3-2. Δεν ξέρω. Και παίζει με τον Καραχώτη. Αυτό έπρεπε να το θυμίξουμε. Αυτό πρέπει να το θυμίξουμε, πραγματικά. Απλά, καταλαβαίνει η Ρόδοντε, δεν έχει νόημα να το δείξουμε, γιατί μάλλον κανείς τους δεν περνάει. Σίγουρα δεν κάνει τους δεν περνάει. Ένας διάριστα μπει, αλλά έτσι, όταν παίζει τα one-offs, πρέπει να τα φέρνεις. Αυτό είναι το πλάνο. Το τραβάς και να σπάς μούτρα. Εδώ... Τα μαζεύει ο Αντώνης, να ξέρει ότι χάνει. Άνοιξε ιδανικά ο Σόκος, removal σε removal σε δέμονες. Ρίμεξε, εντάξει. Δεν νομίζω ότι έχει και πολλές ελπίδες. Για να δούμε τώρα. 1-1. Τώρα βέβαια τα πράγματα είναι διαφορετικά. Ο Αντώνης είναι on the play. Πολύ σημαντικό. Έχουμε κάνει. Κάκλερ είναι αυτό. Έχει ράγκο. Δεν βλέπω να έχει τελειώσει κάποιο άλλο. Ο Αντώνης είχε βγάλει. Ο Δημητριάδης με το διαπάτη παίζει. Έχει ήδη με το. Διαπάτης παίζει την πίστα του Φιλιππίδη που ήταν το Τζαν Κάμπρα. Ναι. Ενδιαφέρον. Ο Κίνιτσι παίζει ακόμα. Ο αντίπαλο παίζει κοντρόλ νόμου. Ο αντίπαλο του Κίνιτσι. Ναι. Α, ο Μουράτης παίζει προμπλέ. Όχι, δεν είναι Μουράτης. Μουράτης παίζει με τον. Το πιτικιού που πήρε. Για να σηκώσει πιτικιού στην Ελλάδα πρέπει να είσαι ψιλοκαράφλας. Είτε ο Πέτρο Τζιώτης είτε ο Γιάννης Δημητράκης που σηκώσει το πιτικιού. Οπότε όσοι έχετε μαλλιά. Κουρέθετα. Εγώ εντάξει, έχω αρχίσει λίγο. Πέφτουν, τα κρατάω ίσως κακώς. Μάλλον έπρεπε να τα αφήσω να πέσουν για να σηκώσει. Κάνει οχτάδες χρονόπλους, αλλά γλυκάει. Ο Δημητράκης, το είπαμε. Ο Γιάννης Δημητράκης, αυτή η φωνική μηχανή, η καραφλή, απειλή κτλ. Ήταν ένα overdraft, χθες που έβλεπα το paint. Ήταν overdraft το άσπρο και το κόκκινο. Γενικά είχε νομίζω 4 παίκτες που παίζανε κόκκινο και 4 παίκτες που παίζανε άσπρο. Ναι, εγώ παίζα άσπρο κόκκινο. Ναι, 2 και ο Βολάκης έπαιζε άσπρο κόκκινο. Ναι. Ενώ πριν που τράφταρε περισσότερο, τι έκανα, ρεμάκι. Ο Νόπουλος ακολούθησε τις συμβουλές που έλεγε άσπρο κάτι μπλίτς. Έχει όντως ένα πολύ καλό ντέκι, στο καλύτερο του παίκτη. Το είχα το καλύτερο λογικά. Είχα άσπρο κόκκινο. Αν εξαιρέσουμε, έκανα πρώτο πικ ένα Spectral World. Μετά είχα όλα τα καλά σάκια, διαράκια, τρία αράκια άσπρα και κόκκινα. Είχα Lightning Strike, Stock the Flames, Cone in Flame. Είχα 2 Seraph of the Masses. Μόνο το τρίπλι και τη πύρη έρευνα από αυτό το deck, να ήταν υπερμπόμπα. Έφαγα ένα κόλλο σκρού σε ένα game και. Ναι, αλλά ο αντιπαλό σου έπαιζε ένα πολύ καλό deck, το οποίο είναι Modern Stable. Έπαιζε Birthday Pod. Ναι, η αλήθεια είναι ότι είχε ένα Gisan που. Με 2 Elvis Mystic και. Και Court of Calling. Και Court of Calling και δεν συμμαζεύεται. Πέρατα όλο το κέρβο, τι χρειαζόταν. Μούτα από τον για τον Αντώνη. Α, είχα φυσικά και το Enchant. Πώ το λένε αυτό το Enchant στα 2 μάνα που βγάζει τα Spirit Token. Ναι, ναι, το Spirit Bones. Ήτανε για 2 δεκάρα, αλλά εντάξει. Για 2 στρίβει ο Αντώνης. Λοιπόν, τώρα, πάμε πίσω. Τώρα που βρίσκει το παράθυρο χωρίς ζυμούρα. Είπαμε, έχασα, έφαγα color screw. Το λιγουρίνο τον πετύσω μέχρι και εγώ με burn. Δηλαδή να καταλάβετε πόσο έχει αποδώσει. Τσάντρας Φίνιξ, μια πολύ σημαντική κάρτα στο φόρμα. Στο match-up. Είναι 18-20. Αν θα δούμε αν θα το έχει πάει το μούβαλ, αλλά τελικά θα το κάνει και θα πάρει και 2 life. Καλό ρίμου βάλει το φαρικά σπίρο απέναντι στον Τέκο Αντώνη. Παίζει μόνο 2. Ο Λικουρίνο. Παίζει μόνο 2 φαρικά σπίρο στον Τέκο. Ο Λικουρίνο καλό είναι, αλλά παίζει αντρικά και αργά. Και παθαίνουμε εγκεφαλικά όλοι. Έτσι πω θα την νικήσει από του αντιπάλου του. Βλέπω ότι ο Σοκράτης έχει κάτι το οποίο μοιάζει με το δεύτερο φαρίκα σκιούρ και έχει και σίγουρα ένα σπέκτρο στο χέρι.
Αν έχει το δεύτερο Φάρικας Κιούρ, είναι πολύ μπροστά με τα δύο στα δύο Φάρικας Κιούρ. Αν τον στραβάει, Λάντ έχει δύο ή τρία μάμπες στο χέρι. Λάντ. Δεν είναι κάτι. Έχει ένα σοκ. Τουλάχιστον κάποια από τα Λάντ είναι μουθόφορο, θα παίξει τον Πάιρο Μάστρα και θα δώσει γύρω λόγια. Είναι Doomblade. Κακό αυτό για τον Τόν. Δεν μπορεί να παίξει around με τίποτα. Θα τον κάνει όλο τον Blade. Ένα μάγμα τζεται πάνω στο σοκό για να πάρει βασικά το... για να μην μπουκώσει τα κακά ντρόζο στη συνέχεια. Εδώ βλέπω ένα δαίμονα να έρχεται μετά να πέσει. Χθες ένα από τα preliminaries του WMCQ που έπαιζα για να περάσει η ώρα, επειδή παίρνουμε τον Χρονόπουλο, παίζουμε τον Λικουρίνο. Ξέρει ότι παίζει μαζί μου, κρατάει τρία lunch, δύο thoughts, δύο connections, λέει το άμα θα τον σκίσω. Και το ανοίγω παίζοντας burn και του φάνηκε πολύ καλό. Ένας δαίμονας τώρα από τον Σοκράτη, πολύ καλό σε αυτό το σημείο. Και γενικά αυτό το deck βλέπουμε ότι παρότι το game 1 το racer το δαίμονα, αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα χωρίς το άσπρο. Ναι, έχει πολύ θέμα. Πάντως το... Rabble κόκκινο, τέλος πάντων, aggro deck. Νομίζω ότι με αυτό build στόχευε λίγο παραπάνω σε, στο να είναι πιο καλό και με τα monoblue. Ίσως να μην βασίζει τόσο πολύ σε creatures, αλλά ξέρω, δεν έχει πολλά monoblue. Αντί να περάσει προλάβει για να τελειώσει με τον το λες. Είστε. Να περάσει όσο προλάβει για να αποτελέσει με τον ίδια. Ναι, κάπως έτσι θα σταθεροποιήσει. Βέβαια, θα μου πεις κάτω στο άσπρο χάνεις τα removal για το Master. Γενικά το άσπρο φαίνεται από το παρόν game τουλάχιστον είναι ένα κομβικό κομμάτι του aggro burn deck απέναντι σε κάτι πράγματα όπως ο δαίμονας ή ο πολύκρανος. Θα δούμε, βέβαια δεν έχει... Είναι σε 18, είναι υγιέστατος. Έχουν και τις κάλτα τάκες φυσικά, έξω γίνεται χαμός. Ο Λιαπάτης τέλειωσε. Ο Λιαπάτης τέλειωσε, έχει σηκωθεί. Ο Δημητριάδης έχει σηκωθεί πρώτος. Οπότε, εγώ πιστεύω ότι νίκησε ο Δημητριάδης το control. Είναι ένα καλό ματς. Βλέπω τον Λιαπάτη να ξεφυσάει λίγο. Και ο Χρονόπουλος έδωσε το πρωί μετά από υπόδειξη μου στο Γκιοντίν να μην παίξει όλα αυτά τα πρόβατα και του Παλαντίν. Να παίξει δύο Ratchet Bomb για να έχει out για Ίδρες και Rabble. Και στο ματσάπ των με τις Άβρες, το Ratchet Bomb όπως καταλαβαίνετε θερίζει το κρίτσο που φοράει. Αλλά από... όχι, μαθαίνουμε ότι ο Λιαπάτης τελικά κέρδισε. Κέρδισε, πού το έμαθες. Όχι, κάνει, μιλάει με τον Τριταφύλλο και σαν να του είπε κέρδισα νομίζω. Βέβαια μπορεί να του πει κέρδισε. Τέλος πάντων θα το δούμε. Θα το μάθουμε και θα σας ενημερώσουμε. Δεν λέγεται καν πολλούκρανος. Λέγεται, υπάρχει και άλλη ιστορία εδώ πέρα. Ο Δημητριάδης κάνοντας το ability αυτού δεν ήξερε ότι κάνει fight. Νομίζω ότι κάνει μόνο damage και του λέει ο αντίπαλος του να κάνει fight. Λέει πεθαίνει και ο πολλούκρανος. Κοιτάει την κάρτα του Δημητριάδη και λέει αυτός τρώει και damage, είναι αδερφή, πρέπει να λέγεται πολλούγκρανος. Ακριβώς. Πολλούγκρανος. Καλό. Εδώ τώρα, ο Αντώνης τα έχει βρει ζόρικα, έχει μπει με ένα τσάντρας Φίνιξ, τον έχει πάει τα 14. Τι έκανε? Κάνε sacrifice, κάτι το οποίο δεν βρήκα. Έχω πέσει κάποια life εδώ. Έκανε attack. Εμείς. Ναι. Σίγουρα. Παντός έχει ξυλάνς κάτω, κάτι που σίγουρα δεν θες να δεις με αυτό. Ναι. Βέβαια έχει στο χέρι του δύο καψίδια και νομίζω να Rabble Master. Αλλά προσπαθεί έχει να... Έχει ένα Bile Blight σίγουρα στο ναι. Χέρι. Έχει removal μπολικά. Προσπαθεί ο Αντώνης να μπεϊτάρει το κάποιο removal στο Φίνικα για να τον ξαναπάρει πίσω και να γλιτώσει το Rabble Master, αλλά νομίζω ότι ο Σοκράτης έχει πάνω από ένα removal. Ας θα δούμε. Το game είναι έχει πολύ ενδιαφέρον. Έχει και δημούτα που κρατήσει. Πίσω, ένα ανάγκη. Η αλήθεια είναι το δέμος αυτή τη στιγμή είναι το turn clock, το οποίο... Δείρουμε αν μπορεί να το περάσει ο... Ναι, ο Κυρνές παίζει δεκάρα. Έχουμε είπα και τη φωτογραφία του Χανδρινού, την έχει σαν εικόνισμα εκεί πάνω στο side in, side out και τη φωτογραφία του άρθρου και... και θα πάει μπροστά έτσι. Σπονδύ στον όσιο Χανδρινό έχει κάνει ο Κυρνές. Ναι, ναι, έκανε τάματα το πρωί. Αυτό, φιλούσε κάτι τριφύλια εκεί του Παναθηναϊκού, τέτοια πράγματα έκανε για να τον πάει καλά τον παίρνω. Και τον πάει καλά πραγματικά. Ναι, ναι. Ήταν καλή επιλογή με τόσο Rabble.
από το Searing Blood, ας πούμε. Τι? Καλά, κάτσε το κάνω εγώ. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα σκέφτετο ο Αντώνης. Θα παίξει το game. Ναι. Κανδρινέ, πάντως με τον Τέξο χθες ένα κολυφάερ αυτό που έπαιξα, κέρδισα τον Λικούρινο. Μετά έπαιζα με ένα παλικάρι με ασπροπράσινο που είναι ήδη κακοματζάπ και μου έπαιξε 4 αγγέλες, Τροστάνι, Last Breaths και τι άλλο. Και Σένταρ Χίλερ, αυτά τα 3 μάνα από τη Ράβνικα. Μάλλον δεν ήθελε να χάνει με τίποτα από Μπέρν. Οπότε μας ελέγχισε άγρια. Τάμπα το η προσπάθεια να παίξω Μπέρν. Δεν είχες όμως λίστα με το side inside out και τη φωτογραφία. Ναι, πώς δεν νικείς, που πάρεις τα κακομοίρια. Εκεί τα λέγει όλα, νομίζω θα θυμάσαι απ' έξω, εσύ δεν έχεις απ' έξω ποτέ Μπέρν. Ναι. Σε απάντηση στους φανς του Καραφώτη που ρωτάει τι παίζει, ο Καραφώτης παίζει ένα σπρομπλέ deck Ivan Flock. Παίζει στο sideboard 2 detention γιατί περίμενε να φάει πολλά Rabble. Εγώ επέλεξα τη λίστα χωρίς τα detention, θεωρώ ότι είναι πολύ πιο solid το περιβάλλον, βλέποντας τόσους Rabble τύπους. Σκέφτονται εδώ πέρα. Αν κάτι... Άμα θα μπει το token. Υπάρχει και πιθανό με το combat εδώ. Αν μπορεί να σακάρει στο combat ή όχι, αυτό που λέγαμε στο προηγούμενο το game. Και έχουν κάποια ζήτηση με τον judge. Λοιπόν, πρέπει να φέρουμε κυρενέ στο feature match, στο το paint μάλλον, για να βγάλει κάτω από την κάμερα τη λίστα του Κατερινού με τη φωτογραφία του. Ακριβώς. Να το δουν όλοι. Έχουν χαθεί εκείνη τη παλιά που παίζανε με ανοιχτέ οι λύσει του αντιπάλου. Οπότε δεν θα τον είχε, δεν θα είχε πρόβλημα. Θα είχε ο αντίπαλο στη λύση του Κυρενέ, θα βγει ο Κυρενέ στη φωτογραφία του Χανδρινού. Εμεί με το εικόνα. Τι μα ενδιαφέρει άμα δεν μπορεί, ρε παιδί μου. αυτό το point είναι άλλο. Εμεί με το εικόνα του Γουάφου φτάσαμε, με ένα εικόνισμα του Γουάφου και δύο κεριά φτάσαμε στο τελικό του προηγούμενου. Μάλιστα, έφαγε ένα. Τρώει το attack για 4. Αφού πέθανε ο Rabble Master. Δεν ξέρω αν θα το φάει ή αν θα επιλέξει να κάνει και άλλο, άλλο removal. Είναι σκληρός ο Σοκράτης. Νομίζω ότι γέρνει υπέρ του Σοκράτη. Είχε ένα stoke και ένα σόκο Αντώνης. Νομίζω ότι δεν αρκούν αυτά τα damage. Εκτός και αν τον πτεκάρει ένα διάρρη. Κοίτα, αν κάνει τώρα τον πάει στα 10. Προϋποθέτει να τον πτεκάρει. Και να μην έχει τέτοιο, και να μην έχει κάποιο είδους life gain ή removal. Θα κάνει το, δεν θα τον πάρει έτσι κι αλλιώς, δεν τον ενδιαφέρει. Το σοκ. Τον πάρει με το σοκ πίσω. Είναι στο 10, πάει στο 6, θέλει κι άλλο, removal. Κι άλλα μπερνίδια. Θέλει ακριβώς να τραβήξει ένα τι όμως, για να του φτάσει και τα mana. Γιατί έχει το stock flames, και 3 με το φίνικα. Εξαρτάται αυτή τη στιγμή για τον Αντώνη, δυστυχώς εξαρτάται από το τι έχει ο Σοκράτης. Ωμα, έχει και Πάκρατ και Μπάλι Μπλάιτ και Σπέκτερ στο χέρι. Καλό χέρι, Σοκράτη. Τα πάντα έχει. Βέβαια, μπορεί να παίξει είτε μόνο το Σπέκτερ που νομίζω είναι το χειρότερο. Βέβαια, το Σπέκτερ κλείνει τον Φίνικα. Μπορεί να παίξει. Κέλλαντ. Α, Κέλλαντ. Ωραία. Τα έχει όλα. Ναι. Τον Αντώνη το βλέπω λίγο ζορισμένο. Έως πολύ, δεν είναι μανολίστα. Και γελάμε εκεί με τα σχόλια. Το θέμα είναι ότι επιλέγει να παίξει στο Spectre και θα αφήσει πίσω ένα removal. Ποιο removal, όχι. Το με έχει Baccarat και όχι, και έχει Bile Blight, δεν υπάρχει. Το Bile Blight δεν νομίζω ότι μπορεί να το παίξει. Ο Αντώνης θα κάνει ό,τι μπορεί. Ίσως το λογικό σοκ και παίρνω πίσω το Φίνικα αυτή τη στιγμή είναι μεν σωστό βλέει, αλλά φαίνεται να μην κάνει κάτι. Έχει δύο τεράντα που κλείνουν το Φίνικα. Μετά τι να κάνει, πρέπει να χρησιμοποιήσει τη Μάντοφ, δεν μπορεί να το βαρέσει καθόλου. Κάπως έτσι χάνουν αυτά τα deck δυστυχώς. Ναι. Γίνονται outclass από κάποιο πολύκρανο ή κάποιο δαίμονα. Και δυστυχώς συμβασίζονταν εκ παραδρομής. Να ψοφήσουν οι μονορεντάδες και τα decks τα σάπια. Του μισό όλους. Προβατίνες, τετράδες παντού. Τρεις προβατίνες, τέσσερις προβατίνες, τέσσερα αφήνει τη λέει παρά τρεις αγγέλες. Παρότι αυτό το έκανε ο Γιώργος Δημητριάδης να παίξει αυτό το sideboard, με
τρεις Finslayer, τέσσερα αρνιά και τρεις αγγέλες. Προσπάθησα να τον φέρω στα λογικά, τουλάχιστον έκανε τους Finslayer Ratchet να μπαίνει και σε κανένα άλλο matchup. Έχει πάρει πίσω το Finslayer. Το Shock, ναι, ναι, έπαιξε Shock, πήρε πίσω το Finslayer και σκέφτεται το. Θα ήταν καλό να πει να μην την κάρτα του. Πέρε Magma Jet του Αντώνης. Ναι, αλλά και να έφερε δύσκολα τα πράγματα. Σαλιάρδες που να βουασβεί τώρα, όπως και να λέγονται, καταλαβαίνετε ποιο. Τιακάστα εννοώ. Που δεν θέλω να παίξω Magic, γύρω 3 θέλω να παίξω 8 εμίσαρι και να κερβάρω. Ευτυχώς φεύγουν αυτές τις κάρτες. Whiteboard Shock, αυτό όντως είναι πρόβλημα. Για τον deck, γι' αυτό ίσως δεν μπορεί να είναι υπογεγραμμένο όμως. Κάπως σώζει το value, αλλά και πάλι τώρα whiteboard. Ένας... Εγώ νομίζω η γραφή του Αντώνη είναι αυτή, ούτε κάνει. Κοίτα πόσο χάλια είναι, την έχει βάλει μόνος του. Για να το παίζει ό,τι είναι. Τελικά θα παίξει το Φίνικα, με τον οποίο δεν θα φύγει ατάκ, δεν έχει νόημα, θα το συγκύρω. Ναι. Εντάξει. Τώρα, πολύ δύσκολα τα πράγματα. Σε τάμποσε και είναι merchant αυτό που έφερε, δεν νομίζω. Άμα είναι merchant. Καλά, στο merchant πάνε ο Αντώνης μπορεί να πάρει για καφέ, να προλάβει κιόλας, γιατί ο γύρος θα αρχίσει σύντομο επόμενο. Οι άλλοι τι κάνανε. Βλέπω, τα περισσότερα έχουν τελειώσει. Θα σας ενημερώσουν που είμαστε μακριά. Δεν μας ενημερώνουν το μας τι γίνεται. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είμαστε στο γύρο του Σοκράτη. Κάτι πάλι με το... Έχουνε κάποιο θέμα με την αρχή του combat, νομίζω. Ε. Δηλαδή, πάλι, ή κάτι με το πότε θα σακάρω, πότε θα σακάρω, δεν καταλαβαίνω τι λένε. Πάντως θέλω απλά να σκέφτεται τι πρέπει να το... Πόσο πρέπει να του δώσω το διγέμα, το ταπάρει ή όχι. Ακριβώς, γιατί ο Αντώνης πάλι θα έχει το πλάνο στο κάρο τον Φίνικα στο δαίμονα. Ή το στο κάρο του σακάρο, θα φανιστεί, Μπερνίδη... Ε, ναι, αυτό σε κάθε επίκη ατάκ να κάνει τον μπλοκάρι, πάλι θα πεθάνει. Ένα μα άμα κάνει ατάκ μπορεί να το παίξει μετά το removal και να περάσει το δάμα. Οπότε καλύτερα να το δώσει ένα counter. Να είναι σίγουρο ότι θα περάσει το δάμα. Ναι. Έτσι το παίζει, έτσι θα το παίζει. Θα στρίψει με το Spectre. Παίζει με την άνεση ότι έχει removal ας πούμε, στο χέρι. Αυτό είναι που τον πειράζει. Εδώ ο Αντώνης θέλει πάρα πολύ να δει να του παίρνει ένα mountain στο κράτη. Γιατί μάλλον. Για να μην τραβήξει το Mountain ο Αντώνης. Ο Αντώνης θέλει τώρα μόνο καψίδια. Καψίδια και να είναι το πλάνο φογκάρω το Φίνικα, κάνω καψίδι. Φογκάρω με το Φίνικα, κάνω καψίδι. Αυτό είναι το πλάνο του. Κάνει σκράι για να του δώσει μια άχρηστη κάρτα. Μάλλον είναι δύο καλές κάρτες. Θα κρατήσει τη δεύτερη, την καλή. Βλέπω νομίζω να γίνει Pyromancer. Τον αφήσει δεύτερο. Είναι καλό. Στόκ και τι άλλο έχει. Στόκ και ίσως δύο στόκ. Όχι. Τέλος πάντων, δεν μπορούμε να δούμε το δεύτερο καψίδι. Πάντως έχει δύο μπερνίδιο. Θέλουμε να προλάβει με τα καστάρι. Γιατί. Ναι, είναι αυτό που λέει ο Χαμπερινός ότι άντε να χάσεις επειδή θα ξεμείνεις από γκάς και ο άλλος θα σε δει. Εντάξει, αλλά χάσεις γιατί δεν προλαβαίνεις να παίξεις τα καψίδια σου. Είναι άσχημο τρόπο να χάνεις με αυτά. Τέλο πάντα καλά τα λέει. Α, Rabble Master. Rabble Master. Το σκέφτομαι πιο πιθανό να κρατήσει. Δεν ξέρω αν δεν δω και την άλλη κάρτα στο χέρι. Σκέφτεται μάλλον ποια κάρτα τον πονάει, μάλλον ποιο σενάριο να έχει κάποιο removal συγκεκριμένο όπως συγκεκριμένο το Goldcatcher με το χειρότερο. Δίνει τον Pyromancer. Δεν είδα, τώρα θα δούμε ποιο θα πάρει. Νομίζω του δίνει τον. Θα δώσει τώρα Rabble Master. Δεν πρέπει να κάνει attack με το token, έχει θέσει. Token του Rabble Master. Φίνικα Stoke. Α, Φίνικα Stoke. Αν έχει πάρει το Φίνικα, σωστά, ναι. Δηλαδή, γιατί κάθεσαι και το απαντά στο κοινό, επεξήγησε. Τύπος που χάνει με... για πλάκα, θέλει να τον τεκάρει το τέταρτο δολάρι να κάνει supreme, να επιζήσει ένα γύρο και λέει δεν το τεκάρα. Και άμα το τεκάρα, έχανες. Έχανες. Δηλαδή, εκεί που ήταν, είναι, πασχίζει να ζήσει,
σου λέει ότι θα σε νίκαγε. Αυτό το πράγμα δηλαδή, και θε να του ρίξει μια κουνιά στο κεφάλι. Εσύ τόσο βλάκα. Αλλά τέλος πάντων, καθόμαστε και το κάνουμε παρέα. Γιατί μένει και κοντά για τον έχουμε εδώ και. Για να μεταφράσουμε για τους φίλους από Θεσσαλονίκη. Νίκαγα σημαίνει νικούσα. Νίκησα για να μεταφράσουμε τα αθηνέζικα στα. Νίκαγα, τον εγάμισα και τέτοια πράγματα. Δεύτερο σπέκτερ. Μάλιστα. Και ένα πάκρατ. Και ένα πάκρατ. Αυτά είναι. Μόνο καψίδια. Καψίδια. Τώρα. Δεν υπάρχει άλλο πλάνο. Το θέμα είναι το καψίδι. Είναι στο 8. Έχει ένα στόκ. Και έναν πυρομάνσερ και το φίνικα στο χέρι. Ναι. Το πλάνο του είναι θα ρίξει το. Για να δούμε. Έχει. Θα ρίξει τον πυρομάνσερ. Νομίζω. Εντάξει. Αυτό είναι. Πυρομάνσερ. Νομίζω αυτό είναι το σίγουρο. Και από εκεί πέρα υπάρχει το πετάω φίνικα για να σακάρω. Ή κάνω στόκ. Flames. Πετάω τον Pyromancer, κάνω στο γκάζο τόκεν. Ενίκουν. Ενίκουν. Εντάξει, εσύ θα το λύξεις έτσι λίγο. Κύπριονς αδερφόνς. Ενίκουσαμε, ναι. Λάντον έχει το top DPG. Έχουν κάνει κάποιο σκράι έξτρα που εμείς δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Όχι. Γιάνγκ σε διπλο στόκ είναι το win του Αντώνη, άμα δεν έχει τίποτα ο Σόκος. Ο Σόκος όμως έχει τον Bile Blight. Ναι. Το ξέρουμε εμείς αυτό. Τον δεν το ξέρει, οπότε... παίζει. Παίζει για να βγάλει. Όχι, δεν έχει διπλό στόκ. Καλά και να έχει. Μάκη Ζυγκλήφτο. Ο Captain Mike Captain. Ο Μάκη είναι, δίνει πάντα μια νότα κουλτούρ. Για ρίχνει το. Στα ακόμα και τα σχόλια για το μάτι. ένα άνθρωπο βαθιά καλλιεργημένο. Ναι. Όταν το παραγωγεί κανεί. Βαθιέ αντιρατσιστικέ και αντισεξιστικέ αντιλήψει. Τις εξιστικές. Και τώρα εδώ, αν πριν το combat φάει το Pyromancer, θα μπορεί να βγει το token και να το σακάρει αυτό. Ναι, και τρώμε... Παντώνεις... Ζή, επειδή αυτό είναι όχι. Τώρα. Βαριέμαι να μετρήσω βασικά. Α, αυτό είναι το πλάνο. Έχει ένα mutavolt. Λοιπόν, θα κάνει Bile Blight πριν το attack, πετάντας ένα packrat. Ο δαίμονας δεν θα μπει γιατί θα φύγει στο token. Πάει 6. Θα ζήσει. Εντάξει. Μετά τι θα βρει. Να βρει ένα τεσσάρι καψίδι. Μα είναι ότι αυτό ακριβώς. Το θέμα ότι έχει removal είναι ότι τον αφήνει να βγει πολύ μπροστά με τον Young Pyro μας. Ωραίος σχολιαστής. Ο Μάικ σε κράζει, μου βαριέσαι να μετρήσεις. Βαριέμαι να μετρήσω. Διαβάζουμε σχόλια του Μάικη. Βαριέμαι να μετρήσω τα live με μουσχάρος. Γράφει από κάτω για το Χρονόπουλο. Λοιπόν, εδώ είναι πάλι το γνωστό σημείο που σταματάει αυτό το ζευγάρι στο beginning of combat ή πριν από αυτό. Να δούμε τι θα γίνει. Πότε θα κάνουμε sack, πότε θα βγάλουμε Rabble token. Πότε θα τσακάρουμε. Θέλω να. Περίμενε. Είναι αυτά τα priorities, αλλά εντάξει, είναι δύο εμπειροί παίκτες. Ξέρουν πώς πασάρεται το priority, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν στο μαθαίνει κανείς το Magic. Σε τέτοιες στιγμές που μετράει πάρα πολύ, πότε θα παραχωρήσει priority και αν δεν κάνει κάτι, ο άλλος χάνει την ευκαιρία. Τα αναγκαστικά πρέπει να κάνει τώρα stop, να βγάλει το γεννάκι μετά. Άμα το πάρει ο Fyssas, θα χτυπήσει ο Ντάζ τη φάτσα του τατουάζ. Χτύπα τη φάτσα του Fyssas τατουάζ στο κούτερ. Ο Μάριος πιστεύει ότι όλοι παίκτησαν γι' αυτό να, δηλαδή θα του πάρει, θα χάσει κάποιο στάδιο ναι, ναι, ναι. Και θα τον δεκάρει το στόχο. Ο Μάριος δεν είναι όλοι έτσι. Ακριβώς. Και βλέπεις ότι του κάνει μόνο το στόχο, έτσι δεν είναι. Ναι. Εκτός κι αν... Όχι, δεν είναι. Υπάρχει το θεωρητικό attack με το mutavolt. Στόχο πάνω σου. Κάνει το token. Επίσης να μας δώσει τώρα που βλέπω το Stoke, να μας δώσει ένα προγνωστικό ερώτηση για το τι θα κάνει Stoke Σαββατοκύριακο. 4 γράφτηκαν πάνω στο Σοκράτη. 4. Μάλιστα. Ο Σοκράτη τέτοια και έχει αυτό το ένα out λοιπόν. Τώρα... Για να δούμε.
τσάρα. Ευτυχώς δεν έχει τσάρα το format. Δεν έχει. Για να δούμε, οριακό εδώ πέρα. Δεν, νομίζω, δεν νικάει βασικά. Αν κάνει sacrifice στο Young Pyromancer στο ability του δαίμονα, δεν νικάει ο Σόκος. Πρέπει να το πτεκάρει στο Wind Flames. Ακριβώς. Να νικήσει. Το θέμα είναι εδώ με τον Σόκο πώς θα τα στρίψει. Αν θα τα στρίψει όλο, γιατί δεν μπορεί να τα στρίψει και όλα και να ρισκάρει το να φάει κάποια damage από Mutable κτλ. Σίγουρα δεν θα κάνει αυτό, αλλά... Όχι, όχι, έχει ένα Mutable το Σόκος και το από κάτω είναι Overgrown Tomb, δύο Swamp και ένα Lano Guru. Α, τώρα όμως, με το που έκανε σάκ το token, άμα μπει και με τη Mutable, ή πλέον δεν μπορεί να δηλώσει τη Mutable σαν attackers. Ακόμα ξέρεις δεν κάνω attack. Ο Μάριος Πανηγή είναι με τον Αντώνη Φύσα. Εγώ είχα την εντύπωση ότι προτιμούσε το Σόκο, δεν ξέρω. Θα μου πεις πώς τα είναι αυτά. Δεν ξέρω τι έχουν κάνει. Σόκος είναι κριτικός πλέον, δεν τον θέλει. Κατεβαίνει 5 μέρες στην Κρήτη το χρόνο. Αυτά είναι. Είναι φοιτητής. Να κάνουμε αφού δεν ήρθαμε εμείς εκεί. Πάμε τρελό team. Για να δούμε. Δεν βγαίνουνε. Πάει το πάκρα 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Δεν βγαίνει. Δεν φτάνει. Τίποτα. Μόνο... Οπα, ο Μάικης εδώ μαζεύει στο attack. Άμα το λέει ο Μάικης είναι, ό,τι λέει είναι. Το ένα τέλος, οπότε το σωστό είναι, το σωστό attack είναι με το ένα Specter, Rat και Muta. Σωστό, γιατί μετά σου λέει, έχω βάλει και το Φίνικα και που ξέρεις. Δύο κολόφερα το θέλω, αυτά είναι. Θα τους φροντίσει ο Γκιοντή με όλους. Γιοντή νίκησε. Βαν, ο Γκιοντή τι έκανε. Ρούφιξε. Τελικά ο Λιαπάτης κέρδισε into the paid. Δημητριάδες. Ελπίζει. Εντάξει, ο Λιαπάτης... Ο Λιαπάτης παίζει τη λύση του Φιλιππίδη, η οποία είναι ασπροπράσινες αύρες, γιατί όχι, ναι, έτσι πρέπει να τις παίζουμε. Junk, ναι, και έχει προσθέσει μαύρο για ποιο πράγμα. Έχει προσθέσει μαύρο για 3... 4 θότσεις και 3-3 σε 2,5 λεπτά χρόνος. 2,5 λεπτά χρόνος. Και έχει προσθέσει ένα γκολγκέριζεμ στο main 3 στο sideboard, το οποίο απλά είναι τρελό blowout απέναντι στα ράθη του Δημητριάδη. Πίστευα πολύ στα δύο, στα negates και στα δύο ratchet bomb που έπαιζε, αλλά μάλλον. Μάλιστα, για να δούμε άντε ρε Σόκο, κάνε attack. Τρίτη κάρτα το top είναι στο... Αν είναι τρίτη χάνει ρε νομπά, εδώ υπάρχουν και αντεγκλήσεις με τον αρχηγό τον Μάκη στο chat. Για να το λέει ο Μάκης είναι. Για να το λέει ο Μάκης είναι, αυτό είναι ο κανόνας που μαθιόμαστε πάντα. Αργεί λίγο το... Ωραία, είναι λίγο ρίσκο. Είναι λίγο. Πρέπει να αποφασίζει. Έχει και ποιον τρόπο του δίνει τα πιο μικρά, τα πιο μικρά. Έχει και ένα τσάντρα Σφίνιξ στο χέρι. Το ξέρει, όχι. Στο χέρι το έχει. Το ξέρει από το. Α, πήρε με το μάτι. Ναι, όντως, ο Αντώνης έχει παίξει πραγματικά πολύ καλά. Ναι, παίζει και Deviant Glee. Κάνω. Deviant Glee. Και τα 4 Golgari Charm. Γιατί αυτό. Γιατί το control που στα 70 άτομα παίζουν 4 πρέπει να κατατροπωθεί. Κάνει attack, βλέπουμε. Έχει δηλώσει ένα Specter, ένα Packrat. Μάκης κοντεύει στο να, γίνει το, να κάνει το σωστό, δηλαδή να συμπέσει με αυτό που ο Μάκης. Θα δεν κάνει με το Mutable τόμο. Κάποιο συντηρητικά. Για να δούμε. Θα βγάλει το κενάκι. Θα νικήσει σίγουρα επόμενο γύρο. Και κρατήσει και το Bile Blight στο χέρι. Ο Σόκος δεν μπορεί να κάνει κάτι. Δεν μπορεί να παίξει ένα το top deck του αντιπάλου. Σου λέει θα πετάξω και ένα land. Για να πάω τον επόμενο κύριο του Κίλη. Βέβαια για το Pokémon. Έχουν παίξει πολύ καλά και οι δύο. Ναι, το ωραίο μάτς. Καλό μάτς όπως και το προηγούμενο. Και τώρα ο Αντώνης πρέπει να το κοπανίσει, δεν μπορεί να το δώσει έτσι. Α, όχι, αυτό είναι που δίνει στο Spectre. Οπ, το Mountain, να το, το μισό το έγινε. Mountain. Το μισό... Θα μισό κομμάτι Rabble Master. Για να... Rabble Master, ο δίσκος μπορεί να κάνει attack. Για να δούμε τώρα. Εδώ θα κρυφθούν όλα. Κοπάνατο. Κοπάνατο γιατί χάνει ό,τι και να τραβήξει άλλο. Μόνο στόκ. Ναι. Στόκ πάνω σου. Τίποτα άλλο δεν τον σώζει. Έλα.
Το κοιτάει αργά-αργά. Κάνει, μας βγάζει και εμάς την πίστη, βγάζει και τη δική του. Μάλλον έχουμε κάποιο lag εμείς, γιατί λέει το είπα, να μύριζε mountain. Α. Ναι, δεν είναι, αλλιώς. Ναι, είναι αλλιώς, το είχε πετάξει τα μούτρα. Άρα, δεν νομίζω ότι... Έχει τελειώσει ο χρόνος, έχουν μπει σε γύρους, αλλά είναι ένα τελείως υπόθεση. Ναι. Δεν ξέρει κανείς τι είναι. Ο Αντώνης κάνει slow roll, έχει ένα magma jet. Magma jet δεν μας κάνει. Όχι. Δεν κάνει. Μπορεί να κάνει να παίξει το φίνικα. Να τον στουκάρει στο δαίμονα. Όχι. Να βγάλει το κενάκι με τον Pyromancer. Και όλα αυτά, αν ο Σόκος δεν έχει κάτι που ξέρουμε ότι ο Σόκος έχει το Fire Light. Σώζει. Τίποτα το σώζει. Έχει το Rabble Master να παίξει να βγει κι άλλο attack. Τελικά είναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι διαδικαστική. Μάλλον η ώρα που απομένει εγώ. Μάλιστα. Θα έχει και αυτός μια ευκαιρία να προσπαθήσει, ενώ ένας 5-2 θα μπει. Ναι. Λογικά κάποιος θα μπει. Τον επόμενο γύρο λογικά θα κάνει coverage ο Γιώργος Θεολογίδης με τον Μπουλμπασάκο. Ναι, θα πάμε να φάμε εμείς τίποτα. Θα πάμε όλο να φάμε και ο Χρόνος μόνο θα κέσει και μαρούλια. Και θα παραμείνουμε, θα έρθουμε μαζί σας στο paid. Θα χτες πανσέτες. Τις ξέσκησα. Καθαρή πρωτεΐνη η πανσέτα. Δεν χτύπησε το deck. Αυτό είναι σημαντικό που λέει ο Μάκης. Αν δεν χτυπάς το deck, η πάνω κάρτα δεν μπορεί να αλλάξει. Αυτό. Αντώνη σκέφτεται τα out του, αλλά είναι στο σημείο που δεν θέλει να δώσει το ότι έχει φτάσει τόσο κοντά, ας πούμε, στο να κερδίσει. Ελάχιστα ντάμ. Και δεν θέλει να δώσει 1% πιθανότητα αν έχει με κάποιο τρόπο να κερδίσει. Αυτό μπορεί να το έχει ενάντια σε κάποιον άλλο, αλλά με το Σόκο δεν νομίζω. Ναι, ο Σόκος δεν θα λούσει. Και κάποιο άλλο νομίζω με τέτοιο μπορεί να είναι εύκολο να κάνει λάθος. Πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ, Μάκη, ναι, αυτό έγινε. Αλλά μου κόβει αυτή τη λέξη το... Χρυσία, δεν μπορώ να την πω. Για το Σόκο. Δεν έπαιξε κάτι τέλος γύρω. Δεν θα πέταξε τον Bible Light, νομίζω είναι πολύ τιμό. Δεν μπορούσε να το καστάρει, νομίζω, γιατί είχε ένα μούτα, ένα mountain και ένα σοκ. Και δεν ήθελα να το πετάξει φυσικά, γιατί... Τι, το κάστρε ή το κάστρε. Το WMCQ είναι, δεν είναι 65 στην πραγματικότητα, είναι 62 παίκτες που έχουν. Οι τρεις είναι εικονικοί λόγω των buys. Μετράνε σαν έπαιξε πρώτο γύρο με κάποιον και αυτό μετά τρόπαρε. Οπότε οι παίκτες δεν είναι 65, είναι 62. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχαμε πολύ κοντά event, ειδικά από Θεσσαλονίκη. Περιμέναμε και 2 με 5. Φτάσουμε και. Ποιο είναι τέρας ψυχραιμίας. Είναι ένας μικρός χνουδωτός Λουίς Σκοτ Βάργκας. Ένας Κάι Γούντε που τον πλήνανε με καζολίνο. Δεν μπορεί να χάσει. Αυτό το σημείο. Δεν ξέρω γιατί τέλος γύρω. Δεν μπορούσε να το κάνει τέλος γύρω. Γιατί? Γιατί είχε ένα mountain, ένα mutavolt και ένα swamp. Δεν είναι mutavolt. Αυτό το ενδιάμεσο. Όχι, αν το overground το ήταν. Στην τελική δεν το έκανε Πάκρατ. Καλά, Πάκρατ δεν νομίζω ότι ήταν καλή κίνηση ιδιαίτερα να γίνει. Σκέφτεται απλά και οι δύο για τα out. Πόσο είσαι, Καραφώτη? 4-2 ο Καραφώτη. Έχει... Έχει... Ναι. Έχει ελπίδες, Ρώτη, εδώ, δήλωση. Μπορεί ο Καραφώτης, άμα νικήσει επόμενο γύρο, να περάσει το paid και να βγάλεις τρελά λεφτά. Πόσα έχεις ποντάρει? Κέρδισε τον Καραγκιόζη στο βαν. Επίσης, Καραφώτη, πρέπει να συνημερώσουμε εδώ ότι το κοινό λέει να μην σπάσει το δίδυμο, αλλά να σε καθίσουμε στα γονατάκια μας και να κάνουμε όλοι μαζί coverage στο bait, αν δεν περάσεις. Ναι, αυτό. Και να κάνουμε σοβαρό coverage όμως. Εσύ θα μιλάς σοβαρά. Ακριβώς. Εμείς θα σε τρολάρουμε. Θα είναι το Muppet Show. Σοβαρά όμως. Τον Γκέρμι που τον κάνει Χρονόπουλα. Καραφώτη, αγαπάμε, γράφουν τα σχόλια. Αυτό. Καραφώτη ο καλύτερο. Έχω ποντάρει το σπίτι μου, την κόμενά μου, τη μάνα μου και ένα νεφρό σε σένα, Καραφώτη. Θα το σηκώσει. Ο Ρώτη. Ο Ρώτη, ναι. Έχει υπογεγραμμένο φόρμα από τα πάνω. Ναι, ο Βαν τέλο πάντων κατάφερε να αποκομίσει μια υπογεγραμμένη κάρτα το WAFO για τον Καραφώτη. Ένα Basic Forest. Είναι η κάρτα που έχει σημαδέψει την καριέρα αυτού του μεγάλου παίχτη. Προς το παρόν βλέπουμε το removal επιτέλους αυτό το φίνικα. Ναι, άντε να τελειώσει. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια προγεγραμμένη κατάσταση. Απλά οι παίκτες σε αυτό το σημείο που είναι δεν θέλουν να κάνουν το παραμικρό λάθος.
Θα έρθει και ο Καραφώτης στην οκτάδα στο coverage άμα δεν κάνει οκτάδα. Ναι. Εγώ σκέφτεται εδώ πέρα. Απέναντί μας αυτός τεράστιος παίκτης, ο Πάνος Κυρενές, αυτή η εμβληματική μορφή του Magic, ο οποίος έχει κάνει το page. Είναι πανίσχυρος. Με σηκώνει τις γροθιές του. Ακριβώς. Με μάγκας. Ναι. Και καραμπουζουγλής. Γελάει σαν χάνος. Έλα, νίκα ρε παιδάκι μου. Τουλάχιστον κάνουμε εμείς το paint και γεμίζουμε βλακίες στον νεκρό χρόνο. Ναι, το blaze. Ναι. Πάλι φαντάζει να κάνει σοβαρό το paint. Σωστά. Σε όντων σκέφτεται. Σκέφτεται μετά πόσο βαθιά θα σε... Σκέφτεται. Έλεγε, είπαμε. Θα κάνει το jet στο Mutavolt. Το Mutavolt. Σακάρι. Βάζει να το κενάκι. Δεν μου αναλάβει πόσα είναι. Όχι. Τώρα έχει δύο σπέκτρο άλλος. Δεν μπορεί να αφήσει το The Flames πάνω. Αυτό είναι κακό. Θα πρέπει να πάει στα τυφλά μία πάνω, μία κάτω. Τι νόημα έχει αυτό. Όλα μέσα. Κύριε Νέση, ειδικά εφόσον σηκώσει θα γίνει συνέντευξή του, θα ρωτηθεί για πολλά πράγματα. Για Magic. Ναι, έχασε. Το πάρε τα δύο πάνω του λέγει το Jet. Και τράγωσα και ένα Mountain. Δεν είχα και δεν υπήρχε πουθενά κοντά το Stoking Flames. Τέλειωσε αυτός ο γύρος. Ο Αντώνης είναι στην οκτάδα. Ποιος Αντώνης είναι. Ο Σοκράτης, ναι. Ο Αντώνης έχει μια ευκαιρία να νικήσει και να μπει. Κλείνουμε το coverage. Θα είμαστε... Θα είναι ο Θεολογίτης με το που σας ακούγει ένα επόμενο match μετά μαζί σας. Για αυτούς που προσπαθούν να μπουν. Θα μας ξαναδείτε στην οκτάδα, στην περιγραφή. Ναι. Κλήσεις.